Λοιπόν, σήμερα θα προσπαθήσουμε και πάλι να προσεγγίσουμε ένα θέμα αγαπημένο των πατέρων, μία αρετή. Και ξέρετε, όσο διαβάζει κανείς τους θεοφόρους πατέρες, για όποιο θέμα κι αν μιλήσουν, από εδώ θα το φέρουν, από εκεί θα το φέρουν, για αυτή την αρετή θα μιλήσουν. Ποια είναι αυτή η αρετή? Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αναφέρει ότι αυτή η αρετή, η οποία γεννά πολλές αρετές, έχει μάνα της την ελπίδα. Quiz. Λοιπόν, ποια αρετή είναι αυτή η οποία μάνα έχει την ελπίδα? Η μετάνοια. Διότι όντως, αν το σκεφτούμε, επειδή ελπίζουμε, μπαίνουμε στη διαδικασία της μετάνοιας και της αλλαγής. Εάν δεν ελπίζαμε, δεν είχε νόημα η μετάνοια, γιατί να αλλάξουμε? Έτσι δεν είναι? Ή θα συνεχίσαμε τη ζωούλα μας, ή θα πέφταμε στην απελπισία, στην απογοήτευση. Ακριβώς όμως επειδή υπάρχει ελπίδα, και καλώς υπάρχει ελπίδα, διότι ο Κύριος μας είναι φιλάνθρωπος, ακριβώς η ελπίδα γεννά τη μετάνοια. Για τη μετάνοια λοιπόν πάλι ο λόγος, και είχαμε αναφερθεί βεβαίως και φέτος στη μετάνοια με μία ομιλία. Ίσως τα έχουμε ακούσει, αν τα θυμηθείτε, σημαίνει ότι δεν φύγανε έτσι, δεν μπήκε από το ένα αυτή και βγήκε από το άλλο, και αυτό είναι καλό. Άρα έτσι να τα ξαναθυμηθούμε. Το χελιδόνι, λέει ένας γέροντας, είναι, βλέπετε, από τα πιο έτσι αγαπητά αποδημητικά πουλιά, από τα πιο ευγενή και τα πιο όμορφα και τα πιο κοινωνικά, γιατί βλέπουμε το χελιδόνι ζει μαζί με τους ανθρώπους, έτσι, στο ίδιο σπίτι. Το χελιδόνι είναι ένας προάγγελος, προάγγελος της άνοιξης, η οποία έφτασε, δηλαδή είναι προάγγελος μιας νέας εποχής. Είδε στα χελιδόνια, σημαίνει ήρθε η άνοιξη, έφυγε ο χειμώνας. Έκλεισε το κεφάλαιο του χειμώνος και άρχισε ξανά η φύση να ανασταίνεται. Ακριβώς λοιπόν αυτόν τον ρόλο, θα λέγαμε, των χελιδονιών, έχουν ποιοι? Έχουν οι Άγιοι στην Εκκλησία μας. Μας δείχνουν δηλαδή με την παρουσία τους, με την και χαριτωμένη ζωή τους, με τα θαύματά τους, ότι ο δρυμής χειμών είναι παρελθόν και τώρα πλέον ήρθε η άνοιξη, η πνευματική άνοιξη, στην οποία καλούμαστε όλοι να συνεφτάσουμε. Πώς μπορεί να υπάρχει άνοιξη λοιπόν στη ζωή του ανθρώπου, άνοιξη πνευματική, έτσι γι' αυτή ομιλούμε? Να υπάρχει δηλαδή αυτή η κατάσταση μόνιμη και σταθερή, με πολύ χαρά, με φως, με ειρήνη. Αυτή την άνοιξη στη ζωή του ανθρώπου τη φέρνει αυτή η αρετή. Είναι το μεγάλο και θα λέγαμε το πρώτο σκαλοπάτι στην κλίμακα του αγιασμού, η μετάνοια. Σύμφωνα, βλέπετε, με τις υποσχέσεις που δώσαμε στο Άγιο Βάπτισμά μας, που έδωσε ο Ανάδοχος για εμάς, μιας και εμείς έτσι βαπτιστήκαμε νήπια, λέει εκεί σε ένα σημείο: «Αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός». Βλέπουμε δηλαδή σε αυτή τη φράση του βαπτίσματος, του μυστηρίου, δηλαδή του μυστηρίου που θα μπούμε μέσα στην Εκκλησία. Αυτή η φράση περικλεί όλη την έννοια της μετάνοιας. Αρνούμε, λέει, τα έργα του σκότους, αρνούμε την αμαρτία μου, αλλά δεν μένω εκεί. Τι κάνω? Πλέον ενδύομαι τα όπλα του φωτός. Μπαίνω δηλαδή στην διαδικασία η ζωή μου να γίνει ένα δέντρο που καρποφορεί αρετές. Η μετάνοια λοιπόν είναι η βασική προϋπόθεση του ανθρώπου για να γίνει καταρχήν μέλος της Εκκλησίας.
βλέπουμε εδώ. Άσχετα που τώρα βαπτίζονται οι άνθρωποι ως νήπια. Έτσι, φανταστείτε την εποχή, στα πρώτα χριστιανικά χρόνια που οι άνθρωποι βαπτιζόντουσαν μεγάλοι. Έπρεπε πρωτίστως να μετανοήσουν για την προηγούμενη ζωή τους και να εισέλθουν μέσα στην Εκκλησία. Δια της μετανοίας λοιπόν εισερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία, δια της μετανοίας παραμένουμε μέσα στην Εκκλησία, δια της μετανοίας από την στρατευωμένη Εκκλησία που είμαστε τώρα εδώ εμείς, θα πάμε πρώτα ο Θεός στην θριαβεύουσα Εκκλησία, δηλαδή μαζί με όλους τους Αγίους στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι σημαίνει μετάνοια? Ένας σύγχρονος πατέρας λέει ότι συνήθως μετάνοια θεωρείται η θλίψη για την αμαρτία, ένα αίσθημα ενοχής, μία αίσθηση στεναχώριας και πολλές φορές και τρόμου για τις πληγές που προκαλέσαμε και στους άλλους και στον εαυτό μας. Άποψη όμως που είναι επικίνδυνα ατελής. Η στεναχώρια και ο τρόμος υπάρχουν πράγματι συχνά στη βίωση της μετάνοιας, αλλά δεν είναι ολόκληρη η μετάνοια. Δεν αποτελούν καν το σπουδαιότερο τμήμα της. Η μετάνοια δεν είναι μόνο η παραδοχή των αμαρτημάτων μας που διαπράξαμε στο παρελθόν, αλλά συγχρόνως είναι και η αποδοχή και προσπάθεια να ζήσουμε πλέον όπως θέλει ο Χριστός. Δεν αρκεί δηλαδή αυτό που πολλοί άνθρωποι λένε, μετανιώνω για εκείνα που έκανα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό δεν είναι μετάνοια απλά. Η μετάνοια ολοκληρώνεται όταν μπαίνω στη διαδικασία να ενδυθώ, αυτό που είπαμε πριν στο βάπτισμα, τα όπλα του φωτός πλέον. Να αρνούμε τα έργα του σκότους. Αλλά τώρα μπαίνω στη διαδικασία να κάνω πράξεις, έργα μετανοίας. Γι' αυτό ξέρετε, επειδή ακριβώς μένουμε στο πρώτο κομμάτι και παραδεχόμαστε απλά την αμαρτία μας και δεν παίρνουμε σχεδόν ποτέ στη διαδικασία να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, να αλλάξουμε συνήθειες, να αλλάξουμε συναναστροφές, τον τρόπο ζωής μας δηλαδή. Γι' αυτό ξέρετε και λέμε ότι να, πέφτω σε μια αμαρτία, την εξομολογούμε και μετά ξαναπέφτω και την ξαναεξομολογούμε και μετά ξαναπέφτω, συνέχεια στα ίδια. Αυτό γιατί γίνεται? Διότι ενώ εξομολογούμαστε, δεν μετανοούμε. Λέει κάποιος, «Πάτερ, όταν βρίσκομαι σε αυτή την παρέα που χρόνια είμαστε φίλοι, σχεδόν πάντα μέσα σε αυτή την παρέα θα κατακρίνω, θα κοροϊδέψω, θα μιλήσω εσχρά κτλ». Ωραία. Μετανοείς, άνθρωπε. Καταλαβαίνεις ότι η παρέα αυτή σου κάνει κακό, ότι είσαι επιρρεπής. Σε επηρεάζει στο να πέφτει συνεχώς τα αμαρτήματα αυτά. Εάν ναι, πάρ το απόφαση και μην ξαναπάς με αυτή την παρέα πουθενά. Εάν όμως συνεχίζεις να πηγαίνεις, ποιο το νόημα? Θα έρθεις πάλι στην εξομολόγηση και θα μου πεις πάλι τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή πολλές φορές μένουμε στο αποτέλεσμα του παραδείγματος που είπαμε. Δηλαδή το αποτέλεσμα τι είναι? Να παίζω στην κατάκριση, στην εσφρολογία κτλ. Και δεν βλέπουμε, δεν αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει τα αίτια, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι κάνω παρέα με ανθρώπους αδιάφορους για κάθε τι το πνευματικό και πολλές φορές και αντίχριστους. Εάν λοιπόν μετανοώ πραγματικά, καλούμε να πάρω τα μέτρα μου ώστε να μην γεννηθεί ούτε καν η επιθυμία για την αμαρτία. Σαν να λέμε ότι θέλω, ας πούμε, να κόψω το τσιγάρο που πάντα κάπνιζα και καπνίζω πού? Στο καφενείο με τους φίλους. Και τώρα εγώ πηγαίνω καθημερινά στο καφενείο. Μα άμα θες να το κόψεις, τι θα πρέπει να κόψεις? Τη συναναστροφή. Αυτό που θα σε βάλει πάλι στη διαδικασία να καπνίσεις. Εάν κόψουμε λοιπόν το καφενείο,
Έτσι. Και αντί να πηγαίνω εκεί, πάω μια βόλτα, κάνω κάτι άλλο, διαβάζω, μελετώ το Λόγο του Θεού, προσεύχομαι, ασχολούμαι με κάτι που δεν μου θυμίζει το τσιγάρο, τότε πιο εύκολα θα το κόψω. Και θα γίνει αυτό διότι έχω κόψει τις συνήθειες εκείνες που μου δημιουργούσαν αυτήν την κακή επιθυμία. Ή άλλο παράδειγμα, σκέφτομαι πονηρά, το καταλαβαίνω, μετανοώ, το εξομολογούμε. Όμως δεν βγαίνω από την πονηριά μου, γι' αυτό αργά ή γρήγορα θα ξανασκεφτώ πονηρά. Εάν όμως είχα πραγματική μετάνοια, θα αναγνώριζα το λάθος μου και πλέον θα καλλιεργούσα, έτσι, τους καλούς λογισμούς. Ίσως ο λογισμός, ο πονηρός ερχόταν, αλλά δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να συζητήσω μαζί του. Γι' αυτό ξέρετε, έχουμε ξαναπεί ότι κατά βάθος η αμαρτία μας αρέσει. Την θέλουμε την αμαρτία στη ζωή μας. Αλλιώς δεν θα αμαρτάναμε. Θέλουμε και σκεφτόμαστε όπως σκεφτόμαστε και μιλάμε όπως μιλάμε και πράττουμε ανάλογα. Με το ζόρι δεν αμαρτάνουμε. Δεν μας βάζει κανείς το μαχαίρι και μας λέει κατέκρινε τον άλλον. Έτσι δεν είναι. Μόνοι μας τον κατακρίνουμε. Δεν μας λέει, βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και λέει φάε κρέας, ξέρω εγώ, τη Μεγάλη Παρασκευή. Σας λέω έτσι και ένα επιφανειακό. Μόνοι μας θέλω, το λυμπίστηκα και το έφαγα. Δηλαδή δεν έχουμε όμως και την τόλμη, ξέρετε, να το παραδεχτούμε. Και γι' αυτό τι λέμε, παρασύρθηκα. Το ξέχασα. Δεν λέμε θέλω, ήθελα και το έκανα, μου άρεσε, αυτός είμαι. Αυτό είναι το χάλι μου. Ότι μου αρέσει τι, η αμαρτία. Μου αρέσει να παραβαίνω το Λόγο του Θεού. Μου αρέσει που πλήγωσα τον άλλον. Γιατί αισθάνθηκα δυνατός, πιο πάνω από αυτόν. Μου αρέσει και το έκανα. Και ακριβώς αυτό, όλα αυτά, έτσι, τα κάνουμε διότι φοβόμαστε να τσαλακωθούμε, να τσαλακώσουμε το εγώ μας. Φοβόμαστε, βλέπετε, να τσαλακωθούμε μπροστά στο πνευματικό μας. Που και αυτό είναι απόρρια της έλλειψης της μετάνοιας. Αυτός που μετανοεί δεν λογαριάζει να περισσώσει το όνομά του μπροστά στο πνευματικό. Έρχεται ο λογισμός και μας λέει, αχ, πώς θα το πεις αυτό στο πνευματικό. Θα χάσει πάσα ιδέα για σένα, ξέρω εγώ. Όχι. Ο άνθρωπος που μετανοεί λέει τα πράγματα όπως είναι. Λέγει καταρχήν λίγα και σταράτα. Αυτό είναι η εξομολόγηση. Λίγα και σταράτα. Χωρίς πολλά-πολλά. Έκανα αυτό, είμαι τέτοιος, σκέφτηκα έτσι. Τσαλακώνει το εγώ του, το συντρίβει μπροστά στο πνευματικό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθαρή εξομολόγηση, όπως λένε οι πατέρες. Δηλαδή χωρίς δικαιολογίες, χωρίς να κρύβουν πράγματα ή να το λένε απ' έξω, απ' έξω, και αν το κατάλαβε ο πνευματικός, έχει καλός. Να έχουμε καθαρή εξομολόγηση, έτσι, χωρίς, όπως λέμε, να τα μασάμε τα λόγια μας, χωρίς να θέλουμε να αποδείξουμε στο πνευματικό ότι είμαστε καλοί. Δεν πάμε εκεί, το έχουμε ξαναπεί, στο μυστήριο της εξομολογήσεως για να αποδείξουμε πόσο καλοί είμαστε, αλλά για να φανερώσουμε τις πληγές μας και να θεραπευτούμε. Τέτοιοι άνθρωποι, ξέρετε, και εμένα προσωπικά και νομίζω όλους τους πνευματικούς μας συγκινούν. Άνθρωποι που δεν φοβούνται, όπως είπα, να τσαλακωθούν, να τσαλακώσουν το εγώ τους. Να ταπεινωθούν δηλαδή, διότι αλλιώς τι νόημα έχει να πάμε εκεί στην εξομολόγηση. Και ακριβώς μας συγκινεί αυτό το πράγμα, διότι όχι επειδή έχουν αμαρτήσει, αλλά διότι τολμούν και ταπεινώνονται. Έτσι, δεν τρέπονται να ομολογήσουν το λάθος τους, την αμαρτία τους, το σκεπτικό τους, την πονηριά τους, την υποκρισία τους, την σαρκικότητά τους. Εάν πάμε στην εξομολόγηση όμως και προσπαθούμε εκεί να περισσώσουμε την καλή άποψη που έχει για εμάς ο πνευματικός, τίποτα δεν κάνουμε. Αντιθέτως, δείχνουμε στο πνευματικό μας τι, ότι δεν κάνουμε πνευματική εργασία.
Από διάκριση μπορεί να μην μας το πει, αλλά το καταλαβαίνει ο πνευματικός. Έλεγε πολύ σωστά ένας γέροντας ότι έχω δει, λέει, πολλούς ανθρώπους που εξομολογούνται αλλά δεν μετανοούν. Και άλλους, ενώ μετανοούν, δεν εξομολογούνται. Ούτε το ένα είναι ορθό, ούτε το άλλο. Το ορθό ποιο είναι? Να μετανοήσεις και να επισφραγιστεί η μετάνοιά σου με το μυστήριο της εξομολογήσεως, κατά το οποίο, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, γίνεται εκείνη τη στιγμή ανανέωσης του βαπτίσματος. Αποκαθίσταται δηλαδή πλήρως η σχέση μας με τον Θεό. Όχι επειδή ο Θεός έτσι μας κρατά μούτρα, θα λέγει, για την αμαρτία μας, αλλά διότι εμείς πλέον παίρνουμε τον δρόμο του γυρισμού προς τον Πατέρα, τον Θεό. Ένας στρατιώτης, διαβάζουμε στο γεροντικό, ρώτησε τον Αβάς Μιός, αν ο Θεός δέχεται τη μετάνοια του αμαρτωλού. Και ο Αβάς, αφού τον δίδαξε με πολλούς λόγους, είπε, «Πες μου, λέει, αγαπητέ, αν σχιστεί το χιτόνιό σου, το πετάς?» «Όχι», απάντησε εκείνος, «το ράβω και το ξαναχρησιμοποιώ». «Εάν λοιπόν εσύ λυπάσαι το ρούχο σου», του είπε ο γέροντας, «δεν θα λυπηθεί ο Θεός το δικό του πλάσμα?» Αυτή βλέπουμε είναι η συγκατάβαση του Θεού. Όταν βλέπει ότι έχουμε μετάνοια, όταν αποδεχόμαστε και παραδεχόμαστε το σφάλμα μας. Γιατί είπα αποδεχόμαστε και παραδεχόμαστε. Διότι αν δεν το αποδεχθούμε, δεν θα το παραδεχθούμε. Εάν δεν αποδεχθώ ότι απέτυχα, δεν θα το παραδεχτώ ποτέ. Πολλές φορές, λόγω του εγωισμού μας, δεν βλέπουμε τα λάθη μας. Δεν μπορούμε να τα αποδεχθούμε. Το λάθος μας, την αποτυχία μας, την αμαρτία μας. Και γι' αυτό δεν τα παραδεχόμαστε, δεν μετανοούμε. Ακριβώς λοιπόν, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε έτσι μετάνοια βαθιά, γι' αυτό κιόλας πολλές φορές απαξιώνουμε και το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και λέμε ότι, τι λένε πολλοί άνθρωποι, δεν χρειάζεται. Εγώ τα λέω πού? Στην εικόνα. Και πολύ σωστά είπε ένας πάτερ, αφού τα λέει στην εικόνα, να πας να σε κοινωνήσει η εικόνα. Αφού τα λέει στην εικόνα, πάνε τώρα εκεί, προσευχή σου να δούμε. Θα βγάλει το χέρι του να σε κοινωνήσει. Η εικόνα. Όχι. Λοιπόν, ή λένε, απευθείας εγώ τα λέω, πάτερ, στον Θεό. Έτσι, μα ο Θεός ούτως ή άλλως τα ξέρει. Γιατί να τα πει στον Θεό, αφού τα ξέρει? Δεν χρειάζεται ούτε αυτό, αν το πάμε με τη λογική. Θα πάω όμως στο μυστήριο της εξομολόγησης, γιατί? Κάνοντας υπακοή στο λόγο του Κυρίου, που είπε τι? «Και τούτο υπόν ο Κύριος ενεφύσισε και λέγει αυτής στους μαθητές, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την οναφείτε τα σαμαρτίας αφίενται αυτής, αν την οκρατείτε και κράτητε». Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα πράγματα ο Κύριος. Τι λέει στους μαθητές του? Τους δίνει την εξουσία τη συγχωρήσεως των αμαρτιών. Και αυτοί με τη σειρά τους την δίνουν σε ποιους? Στους επισκόπους. Και αυτή, έτσι, η εξουσία θα λέγαμε, φτάνει μέσα από τις χειροτονίες, μέσα από την αποστολική διαδοχή, μέχρι τις μέρες μας στους ιερείς πνευματικούς. Αλλά γίνεται και κάτι άλλο, ξέρετε, πολλές φορές στην εξομολόγηση. Το διαστρέφουμε αυτό το μυστήριο και το έχουμε κάνει μία κουβέντα με το πνευματικό μας, στον οποίο αναφέρουμε τα προβλήματα της ζωής μας, αυτά που μας απασχολούν, πώς θα πάω στη δουλειά, τι νέα έχω από το σπίτι
και όχι τις αμαρτίες. Γι' αυτό είδατε, είπα και στην αρχή, λόγια λίγα και σταράτα, συγκεκριμένα πράγματα. Έχω κάνει αυτό, εκείνο, εκείνο. Θέλουμε δηλαδή, βλέπετε πολλές φορές, το πνευματικό στη ζωή μας ως έναν άνθρωπο που μας καταλαβαίνει. Πολλές φορές το ακούμε αυτό έτσι στην εξομολόγηση. «Αχ, Πάτερ, μόνο εσύ με καταλαβαίνεις». Μα δεν θα πάω στο πνευματικό επειδή με καταλαβαίνει και επειδή από την υπομονή του Ιησού δεν μου λέει κάτι. Θα πάω στο πνευματικό γιατί? Για να με ενώσει με τον Χριστό. Αυτό είναι το θέμα. Αν πάω γιατί με καταλαβαίνει, πάει. Και νιώθω απλά συναισθηματικά καλά. Πάω, λέω τον πόνο μου εκεί και νομίζω ότι όλα καλά. Και λέω, αχ, ξελάφρωσα. Έλα όμως που δεν ξελάφρωσες, γιατί δεν είπες τίποτα. Είπες τα προβλήματα, είπες το πόσο άδικη είναι η ζωή μαζί σου, πόσο σε βασανίζουν οι άλλοι και εσύ δεν παραδέχτηκες τίποτα. Άρα μπορεί συναισθηματικά να είσαι καλύτερα, αλλά πνευματικά είσαι το ίδιο, μπορεί και χειρότερα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, ξέρετε. Ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν πνευματικό και μπορεί να το έχουμε συνηθίσει αυτό με το πνευματικό μας. Πρέπει να εξετάσουμε όλοι μας τον εαυτό μας. Φυσικά, όπως είπαμε, θα αναφέρουμε έτσι και κάποια θέματα που μας απασχολούν στο περιθώριο όμως της εξομολογήσεως. Δεν είναι το κεντρικό ζήτημα αυτό. Στην εξομολόγηση πηγαίνουμε για να αποκαλύψουμε την ανεπάρκειά μας, τα σφάλματά μας, την αμαρτία μας, όχι για να αποδείξουμε ότι οι άλλοι φταίνε. Διότι δι' αυτού του τρόπου τι, αποδεικνύουμε δύο πράγματα. Ότι δεν έχουμε συνέστηση το τι είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως και δεύτερον, δεν έχουμε μετάνοια. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν λέμε τις δικές μας αμαρτίες και δεν εμβαθύνουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό και πολλές φορές, να το πω και αυτό, δεν βρίσκουμε αμαρτίες στη ζωή μας. Όχι ότι σκοπός είναι να κάνουμε αμαρτίες για να βρούμε, αλλά βλέπουμε επιδερμικά τα πράγματα και όχι στο βάθος τους. Γι' αυτό και δεν αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μας που γίνονται μέσα στην καθημερινότητα του βίου και τα προσπερνούμε. Μπορεί να το καταλάβουμε εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά από λίγο το έχουμε ξεχάσει. Το περνάμε έτσι ξόφαλτσα. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε κάτσε γιατί το έκανα εγώ τώρα αυτό. Να μου στοιχήσει αυτό. Λέμε εντάξει δεν πειράζει. Είπα ένα λόγο παραπάνω. Και κάθε μέρα γίνεται αυτό. Άγιοι θα γίνουμε. Αμέσως μπαίνουμε στη διαδικασία να δικαιολογήσουμε το οποιοδήποτε λάθος. Έτσι είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο. Αλλά χρησιμοποιούμε τέλος, και αυτό είναι το πιο κακό, έτσι, την εξομολόγηση και ως μία πράξη αυτοδικαίωσης. Δηλαδή, εγώ νηστεύω, αλλά ο άντρας μου δεν νηστεύει. Εγώ όμως πάντα νηστεύω, προσπαθώ. Τα παιδιά μου με βασανίζουν, αλλά εγώ κάνω υπομονή. Η νύφη μου είναι ανάποδη, αλλά εγώ ποτέ δεν την έχω μιλήσει άσχημα. Δηλαδή, μερικές φορές, ξέρετε, είναι να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να πεις «εγώ σας χαιρετώ». Δεν τον μπορώ, βγάζω το πετραχύλι και φεύγω με αυτά που ακούμε. Καλά, εδώ πέρα γιατί ήρθες στην εξομολόγηση? Άντε, ξέρετε, αυτό να το πούμε σε μια συζήτηση, ακόμα και στο πνευματικό μας, σε μια συζήτηση έξω, είπαμε τον πόνο μας, ξέρω εγώ, εντάξει, πάει και έρχεται. Το να έρχομαι συνειδητά, να έχω κανονίσει ραντεβού, ας πούμε, με το πνευματικό μου και να έρχομαι και να μπαίνω μέσα και να ξεστομίζω κάτι τέτοιο, είναι για κλάματα. Το να κάθομαι δηλαδή να βγάζω τον εαυτό μου σωστό και συγχρόνως να πετάω και το καρφάκι για τον Α ή Β, τον οποιοδήποτε είναι αυτό. Έτσι. Και τους άλλους να βγάζουμε σκάρτους δηλαδή και τον εαυτό μας να δικαιώνουμε. Και θυμάστε είχαμε πει, λέμε εμείς ας πούμε κάνουμε υπομονή. Έχουμε σκεφτεί πόση υπομονή κάνουν οι άλλοι μαζί μας. Πάντοτε δεν με καταλαβαίνει κανείς. Καταλαβαίνει τους εσύ όμως. Δηλαδή γιατί πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε με έναν αντίστροφο τρόπο από ότι ο ταπεινός άνθρωπος.
από ό,τι σκεφτόταν ο Χριστός. Αλίμονο αν ο Χριστός, ξέρετε, έμπαινε σε αυτό το σκεπτικό μας. Δεν με καταλαβαίνει κανείς. Έμπαινε ο ίδιος στη διαδικασία να καταλάβει τον άλλον και να τον βοηθήσει και να τον βγάλει από την αμαρτία μέσα. Αλίμονο αν ο Χριστός σκεφτόταν έτσι και αν σκέφτεται ο Θεός έτσι. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να παρατηρούμε έτσι συνεχώς τους άλλους, αλλά ακριβώς να κάνουμε τη δική μας ενδοσκόπηση, να βλέπουμε τα δικά μας λάθη, αλλιώς καταντούμε όπως ο Φαρισαίος, που είχε μία αλφα πνευματική ζωή, όχι, μία, να την πω, νομοκανονική ζωή, όχι πνευματική, τηρούσε τον νόμο επιδερμικά. Νίστευε, ξέρω εγώ, τηρούσε το Σάββατο, έκανε λίμωση, είναι αυτά. Και από εκεί και πέρα κατέκρινε τους άλλους. Θυμάστε, ίσως το έχουμε πει, ότι πολλές φορές λέμε εμείς, παραδεχόμαστε, λέμε όντως, ρε παιδί μου, είμαι αμαρτωλός, είμαι ένα τίποτα, είμαι μια μούντζα, τίποτα άλλο, το έχω ακούσει και αυτό. Ξέρετε πότε θα φανεί αυτό αν το πιστεύουμε? Όταν μας το πει ο άλλος, τότε να σε δω. Λέω τώρα εγώ, πω, χάλια μιλάω, τίποτα. Και πετάγεται τώρα κάποιος από κάτω και λέει, όντως πάτερ, εγώ σηκώνομαι και φεύγω, χάλια μιλάς. Αυτό ήτανε. Εγώ μέσα μου, ποιος ήταν, ποια το είπε, όνομα, επώνυμο. Εκεί φαίνεται η ταπείνωσή μας, το κατά πόσο τα πιστεύουμε αυτά ή όχι. Γι' αυτό θυμάσαι στην προηγούμενη ομιλία, ο Αββάς Δωρόθεος τι λέει? Ζητάς, λέει, από τον Θεό ταπείνωση, είναι σαν να ζητάς από τον Θεό άνθρωπο να έρθει να σε βρήσει. Ξεκάθαρα. Έτσι λοιπόν καλούμαστε να αποκτήσουμε ταπείνωση, η οποία είναι ιερό ζεύγος με τη μετάνοια, τσαλακώνοντας το εγώ μας. Η αιμονή μας λοιπόν για αυτοδικαίωση, ότι εμείς έχουμε δίκαιο, εμείς είμαστε σωστοί, οι αδικημένοι, που κάνουμε υπομονή και τα λοιπά, κανείς δεν μας καταλαβαίνει, αποδεικνύει το μέγεθος του εγωισμού μας. Μπορεί, ξέρετε, να βρισκόμαστε, αδελφοί μου, μέσα στους ναούς, να ανάβουμε κεριά, να βοηθάμε στην ενορία. Η πνευματική μας κατάσταση όμως πότε θα φανεί? Όταν, ενώ βοηθούμε, ξέρω εγώ, μες στο ναό, ο ιερέας γυρίσει και μου πει, γιατί το κάνεις αυτό, σήκω φύγε, με αρπάξει, με κάνει παρατήρηση. Τότε εμείς πώς θα αντιδράσουμε? Τι θα πούμε? Εγώ δεν ξαναπατάω το πόδι μου, λέω εγώ. Εγώ μάλλον θα το έκανα, εσείς όχι. Σκανδαλίστηκα, θα πούνε κάποιοι. Δεν θα πούνε, κολλάστηκα με τον τάδι ιερέα. Δεν θα πούνε, κατέκρινα τον τάδι ιερέα. Κολλάστηκα με τον τάδι ιερέα. Σκανδαλίστηκα. Βλέπετε πώς βαπτίζουμε τον εγωισμό μας, την αμαρτία μας, πάλι με δικαιολογίες. Ότι ο άλλος φταίει, όχι εγώ. Αυτός είναι ο ανάποδος. Αυτό λοιπόν καλούμαστε, εκεί στα δύσκολα φαίνεται η υπακοή που θα κάνουμε. Το όντως, ναι, δίκιο έχετε, κακώς το έκανα αυτό. Να είναι ευλογημένο, ευλόγησον. Συγγνώμη δηλαδή. Όταν όλοι, βλέπετε, μας λένε καλά λογάκια, λέμε ότι τους αγαπάμε, τους σεβόμαστε κτλ. Όταν όμως κάποιος μας αφισβητήσει, κάποιος μας κάνει παρατήρηση, αμέσως αντιδρούμε. Πάει η αγάπη μας περίπατο. Διότι αυτό που νιώθαμε δεν ήταν αγάπη προς τους άλλους, αλλά χρησιμοποιούσαμε τους άλλους για να ικανοποιηθεί πάλι το εγώ μας. Μέναμε δηλαδή κοντά στους άλλους επειδή μας δείχναν ενδιαφέρον. Μας κάναν τα χατήρια. Μας επενούσαν. Αυτό φούντωνε το εγώ μας. Α, είδες, νιώθουμε κάποιοι έτσι σπουδαίοι. Στον αντίποδα λοιπόν της μετάνοιας στέκει η μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Αυτό που λέγουνε πολλοί άνθρωποι δυστυχώς, όταν μαλώνουν, λένε, εσύ θα μου πεις εμένα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αυτό. Ξέρετε τι είναι να πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο?
που το λέει αυτό. Ναι, ξέρουμε ποιος είσαι. Είσαι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται να μην σωθεί. Βαρύ, ε. Όταν το λέμε αυτό, εκεί, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Για να μην σωθούμε. Όταν λέμε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι ιερέας. Ή εγώ είμαι από την τάδη οικογένεια. Ή εγώ έχω κάνει αυτό ή το άλλο. Ή είμαι σημαντικός. Αγωνιζόμαστε να μην σωθούμε. Όπως ακριβώς και ξέρετε αυτό το κάνουμε πολύ εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, όπως λέμε, και οι ιερείς, έτσι, και ο κλήρος και οι μοναχοί μπορεί να το κάνουν και ο κάθε ένας, γιατί θεωρούμε τον εαυτό μας, επειδή τηρούμε κάποια πράγματα, ότι είμαστε στο απειρόβλητο. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ που θα μου πεις εμένα αυτό και το άλλο και το παράλλο. Έτσι, ανεπίτρεπτα. Για άνθρωπο που θέλει να λέει ότι τουλάχιστον αγωνίζεται. Βλέπετε ο Φαρισαίος, όπως είπαμε, πού κολλάστηκε? Μέσα στην αρετή του. Είχε αρετή και κολλάστηκε μέσα στην αρετή του. Γιατί έλεγε, τι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνη. Έβγαζε τον εαυτό του έτσι πιο πάνω από τους άλλους. Η χριστιανική ζωή λοιπόν δεν πρέπει να στηρίζεται στα δικά μας κατορθώματα. Καλός χριστιανός δεν είναι αυτός που έχει καλό όνομα, ο οποίος είναι αξιοπρεπής, αυτός που έχει καθαρό κούτελο. Όχι. Βλέπετε ο βασιλιάς Μανασσής, του οποίου διαβάζουμε μια προσευχή στο Μέγα Απόδειπνο, ονομάζει τον Θεό μας πώς? Ως Θεό των μετανοούντων. Δεν λέει εσύ Θεέ των δικαίων, εσύ Θεέ των Αγίων, των καλών, αλλά εσύ Θεέ, Θεέ των μετανοούντων. Είναι φοβερός, ξέρετε, αυτός ο λόγος. Ο Θεός μας, ο Χριστός μας, το λέγει και ο ίδιος. Τι λέει? Ήρθα, λέει, να καλέσω, δεν ήρθα, λέει, να καλέσω δικαίους, αλλά τι? Αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Όχι ότι δεν θα σωθούν οι δίκαιοι, αλλά ξεκάθαρα τονίζει ο Χριστός τι? Ότι υπάρχει ελπίδα για τους αμαρτωλούς. Πώς? Επειδή η ελπίδα φέρνει τη μετάνοια, δια της μετανοίας. Είπαμε, ανέφερα πριν, ας πούμε, για τους δικαίους. Δίκαιος άνθρωπος. Ποιος μπορεί από εμάς να πει εγώ είμαι δίκαιος? Δηλαδή ότι εγώ είμαι καλός. Είμαι άμεμπτος σε όλα. Όταν ο Απόστολος Παύλος, το δοχείο της χάριτος του Θεού, τι λέει? Αποκαλεί τον εαυτό του έσχατο όλων, τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Όταν το λέει ο Απόστολος Παύλος, ποιοι είμαστε εμείς να πούμε είμαστε? Όχι, κάτι έχουμε καταφέρει. Δυστυχώς όμως βλέπετε υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι δεν έχουν σφάλει ποτέ τους. Ότι δεν έχουν αδικήσει κανένα, ότι είναι απέναντι στον Θεό εντάξει. Αυτό, βλέπετε, δεν είναι πλάνη απλά. Περνάμε πλέον στην... δεν είναι αμαρτία, περνάμε στην πλάνη. Κάποιος ρώτησε τον Αβά Ποιμένα. Λέει, αν ένας άνθρωπος αμαρτήσει και μετανοήσει, τον συγχωρεί ο Θεός? Και ο γέροντας το αποκρίθηκε. Ο Θεός, λέει, έδωσε εντολή στους ανθρώπους αυτό να κάνουν. Δεν θα το κάνει λοιπόν περισσότερο και ο ίδιος? Εδώ δεν λέει να συγχωρείται ο ένας τον άλλον, άρα ο ίδιος δεν θα το συγχωρεί. Γιατί πρόσταξε, λέει, τον Απόστολο Πέτρο να συγχωρεί έως 77 όσους, άπειρα δηλαδή, όσους αμάρτησαν και μετανόησαν. Και πάλι ρώτησε τον ίδιο γέροντα, τι είναι μετάνοια, τι είναι μετάνοια για την αμαρτία? Και είπε, λέει ο γέροντας, το να μην την ξανακάνεις πια. Αυτό είναι μετάνοια. Γι' αυτό άλλωστε ονομάστηκαν άμωμοι οι δίκαιοι, γιατί έπαψαν να αμαρτάνουν και έγιναν δίκαιοι. Να, ποιοι είναι οι δίκαιοι λοιπόν? Αυτοί που δεν ξαναπέφτουν στην αμαρτία. Άρα, ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτό, περί δικαίους. Να πιάσουμε τους μετανοούντας, τουλάχιστον.
Ο ιερέας, ξέρετε, καθώς μέσα στη Θεία Λειτουργία διαβάζει την ευχή στο χερουβικό ύμνο, ψάλτης που ψέλνει, ή τα χερουβήμις κονίζοντες, αργά το ψέλνει, διαβάζει μια ευχή ο ιερέας και μετά παίρνει το θυμιατό και από την ωραία πύλη τι κάνει, θυμιάζει, έτσι, το τέμπλο, τον πιστό λαό και λέει εκεί τι, το 50ο ψαλμό, μια ευχή, καθαρά μια ευχή μετανοίας. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα σου έλεος και ο πλήθος και συνεχίζει. Αφού την πει λοιπόν τελειώνει το θύμιασμα. Λοιπόν βγαίνει έξω και λέγει αδελφοί συγχωρήσατε μη το αμαρτωλό. Ζητάει πάλι συγχώρεση. Πριν μπει στη διαδικασία πάλι να πάρει στα χέρια του τα Άγια, τα τίμια δώρα. Και μπαίνει μέσα και τι κάνει, ασπάζεται την Αγία Τράπεζα. Και τι λέει εκεί στην Αγία Τράπεζα πριν πάει στην πρόθεση. Λέει, ήμαρτον εισέ σωτήρ, όσο άσωτος Υιός, δέξε με μετανοούντα και ελέησόν με ο Θεός. Αυτά είναι τα λόγια του ιερέως. Και ζητάει και συγχώρηση από τους πιστούς, όπως είπαμε, και πηγαίνει στην προσκομιδή. Λέει τι δηλαδή. Δεν λέει δέξε με εμένα τον δίκαιο ή δέξε να αποδεχθείς την αρετή μου ή την καθαρότητά μου. Τι λέει ο ιερέας. Δέξε με μετανοούντα. Ομολογεί ουσιαστικά ο ιερέας ότι και αυτός τι είναι, αμαρτωλός άνθρωπος και στέκει τώρα μπροστά στην Αγία Τράπεζα όχι ως δεδικαιωμένος, όχι ως καθαρός, ως αναμάρτητος, αλλά ως μετανοών, αμαρτωλός και μετανοών. Ό,τι κάνουμε λοιπόν αδελφοί μου, χρεώστες είμαστε απέναντι στον Θεό και γι' αυτό τον ευχαριστούμε μετά ότι μας αξίωσες και πάλι τελέσαμε τη Θεία Λειτουργία ή κοινωνήσαμε και όλα αυτά που τα είχαμε πει σε άλλη ομιλία. Την Βασιλεία του Θεού λοιπόν δεν την αξίζουμε ό,τι νηστεία κι αν κάνουμε, ό,τι αγρυπνία κι αν κάνουμε, όσες ελεημοσύνες κι αν πράξουμε, όσες δωρεές κι αν κάνουμε στους ναούς. Μας χαρίζεται η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή χάρη μας κάνει ο Θεός. Σε ποιους? Σε αυτούς που θα προετοιμάσουν τον εαυτό τους κατάλληλα. Και ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που ζήσαν με υπακοή. Όχι με το δικό τους σκεπτικό, αλλά με υπακοή στην Εκκλησία δηλαδή, με μετάνοια και ταπείνωση, με μυστηριακή ζωή. Χωρίς μετάνοια λοιπόν δεν μπορούμε να ζήσουμε χριστιανικά. Όση άσκηση και αν έχουμε, χωρίς μετάνοια δεν είμαστε χριστιανοί. Δεν μπορούμε να σωθούμε, ξέρετε, χωρίς μετάνοια. Βλέπετε, χαρακτηριστικό των Αγίων όλων είναι η μετάνοια. Δεν είναι η νηστεία. Κάποιοι νήστευαν πολύ, κάποιοι όχι. Κάποιοι αγρυπνούσαν, κάποιοι όχι. Κάποιοι κάνουν ελεημοσύνες, κάποιοι όχι. Κάποιοι ήταν πλήρως ακτήμονες, κάποιοι ήταν βασιλιάδες. Έτσι. Υπήρχε μια διακύμανση στις αρετές. Άλλοι είχαν το ένα, άλλοι είχαν το άλλο. Όλοι όμως είχαν μετάνοια και ταπείνωση. Χωρίς αυτό δεν θα καταφέρουν τίποτα. Ούτε εμείς μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε, να λέμε ότι ζούμε χριστιανικά χωρίς μετάνοια. Γι' αυτό και η μετάνοια, όπως λένε οι πατέρες, είναι μια στιγμιαία κατάσταση κατά την οποία δηλαδή συναισθανόμαστε τα λάθη μας. Α, έκανα αυτό και μετανοώ. Και μετά ξανασυνεχίζω τη ζωή μου, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όχι, η μετάνοια είναι ένας τρόπος ζωής. Συνεχώς δηλαδή τι, να προσπαθούμε, να αγωνιζόμαστε, επανερχόμαστε σε αυτό που είπαμε, ώστε να αρνούμαστε τα έργα του σκότους και να πράττουμε πλέον τα έργα του φωτός. Έργα μετανοίας. Νομίζουμε ότι ζούμε χριστιανικά πολλές φορές, όπως είπαμε, επειδή ας πούμε
τηρούμε κάποια επιφανειακά γνωρίσματα της χριστιανικής ζωής. Η μετάνοια όμως θα μας οδηγεί στον φωτισμό και η συνεχεία στη συνειδητή πλέον χριστιανική ζωή. Ξέρετε, είναι το ίδιο επικίνδυνο να ζεις μέσα στην Εκκλησία χωρίς μετάνοια και να ζεις χωρίς μετάνοια και εκτός Εκκλησίας. Το ίδιο επικίνδυνο είναι. Διότι εάν δεν έχεις μετάνοια, ενώ ζεις μέσα στην Εκκλησία, εκκλησιάζεσαι, ξέρω, κάνεις ελιμοσύνες, δεν πειράζεις κανέναν, έχεις και κάποιον που λες πνευματικό, νηστεύεις, ο διάβολος θα σε πλανήσει με τέτοιον τρόπο που ούτε θα το καταλάβεις. Και ξέρετε, αυτός που είναι εκτός Εκκλησίας μπορεί κάποτε να καταλάβει το λάθος του, να μετανοήσει και να έρθει στην Εκκλησία, έτσι, και να ζήσει πραγματικά χριστιανική ζωή. Τι θα γίνει όμως εάν ήδη ζεις μέσα στην Εκκλησία και δεν έχεις μετάνοια? Τότε είναι πιο επικίνδυνα και τραγικά τα πράγματα, διότι νομίζεις τι, ότι είσαι μια χαρά, αφού είμαι μέσα στην Εκκλησία, αφού πιστεύω εγώ στον Χριστό, έτσι ότι δεν χρειάζομαι βοήθεια. Απλά είμαι τόσο καλός που δεν χρειάζομαι βοήθεια και ουσιαστικά δεν χρειάζομαι τον Χριστό. Όταν λέω δεν χρειάζομαι βοήθεια, δεν χρειάζομαι τον Χριστό. Είμαι μια χαρά μόνος μου. Μια χαρά τα κάνω όλα. Καλύτερα από τον Χριστό μπορώ να τα κάνω κιόλας εγώ. Λοιπόν, γιατί ο Χριστός νήστευε, πόσο νήστεψε, 40 μέρες και μετά μια χαρά έτρωγε ο Χριστός. Εγώ έχω νηστέψει, πόσα χρόνια ζω, πόσες χιλιάδες μέρες πιο πολύ από τον Χριστό. Μην το γελάτε αυτό. Υπάρχουν πολλές πλάνες στους ανθρώπους. Λοιπόν, χωρίς μετάνοια, δηλαδή χωρίς την αίσθηση ότι είμαι τι, αμαρτωλός. Όχι ότι έσφαλα μία φορά, ότι είμαι ατελής. Ότι έχω ανάγκη δηλαδή από θείο φωτισμό, ότι έχω ανάγκη από καθοδήγηση πνευματική, από τη συμβουλή του πνευματικού μου ενός ιερέως. Ο διάβολος θα μου δώσει μια ψεύτικη ευλάβεια, την οποία, ξέρετε, θα τη μεταμορφώσει με τον καιρό σε πράξεις που γίνονται από συνήθεια μέσα στην Εκκλησία και που αγγίζουν πολλές φορές και την μαγεία και τον παγανισμό. Δηλαδή, να σας πω παραδείγματα. Πιστεύουν οι άνθρωποι, αν δεν έχω μετάνοια, αρχίζω να απομακρύνομαι από την Εκκλησία. Και έρχομαι στην Εκκλησία, λέω, πιστεύω, κάποια άλλα δεν τα παραδέχομαι, αλλά κάθε μέρα ανάβω το κεράκι μου στον Άγιο Μινά. Έτσι για το καλό. Και έρχονται άνθρωποι. Ανάβουν το κερί τους, να κάνουν το σταυρό τους, φιλούν τις εικόνες και πολλές φορές φτάνουν στο σημείο να έρθουν να ανάβουν το κερί, έτσι, και μετά να βγαίνουν ραντεβού με τον φίλο, με τη φίλη και να πέφτουν στην αμαρτία. Και μπορεί κιόλας και την ώρα που ήρθαν το απόγευμα να ανάψουν το κερί να ευχήθηκαν μη στραβώσει το ραντεβού. Δηλαδή να ευχηθούμε τι, να αμαρτήσουμε. Γι' αυτό είπα πριν, ο παγανισμός μέσα στην Εκκλησία. Να χρησιμοποιούμε μια πράξη της Εκκλησίας με τελείως διεστραμμένο τρόπο. Ή το έχουμε πει αυτό το παράδειγμα, να πετάει ο ιερέας στη Δάφνη, στο Ανάστα ο Θεός, Μεγάλο Σάββατο πρωί, να το πιάσουμε, να το βάλουμε στη φακή, ξέρω εγώ, να το κάνουμε. Άλλα τι άλλο πράγματα. Ή να σκοτωνόμαστε, να πάρουμε λουλούδια, ξέρω, από τον Επιτάφιο, να μαδάμε ή από την ύψος του Τιμίου Σταυρού. Λες και θα δράσει μαγικά αυτό στη ζωή μας. Ή να περάσουμε κάτω από τον Επιτάφιο. Θα δράσει μαγικά. Και γιατί δεν βγήκε ο παπάς από τον Επιτάφιο? Επειδή έβρεχε? Και εμείς τώρα πώς θα περάσουμε κάτω από τον Επιτάφιο? Αγωνία. Λαχτάρα να περάσουμε κάτω από τον Επιτάφιο. Γιατί? Πώς θα κοινωνήσω αύριο? Αλήθεια? Δηλαδή κοινωνείς το Μεγάλο Σάββατο το πρωί επειδή πέρασε κάτω από τον Επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή? Η διαστροφή του κόσμου. Και αν πας να πεις κάτι, σε πήρε και σε σήκωσε. Εμείς έτσι το έχουμε. Έθιμο. Αυτό είναι παγανισμός. Αυτό είναι που είπαμε το επικίνδυνο. Το να ζεις
κατά κάποιο τρόπο μέσα στην Εκκλησία, αλλά με τον δικό σου τρόπο, χωρίς μετάνοια, χωρίς ταπεινοφρόνημα, χωρίς υπακοή στην Εκκλησία. Εγώ ξέρω τι θα κάνω για να σωθώ. Εγώ ξέρω. Τότε γιατί έρχεσαι στην Εκκλησία? Γιατί η Εκκλησία για ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πώς εσύ ξέρεις και χρησιμοποιείς κάτι από την Εκκλησία? Ή θα την απορρίψεις τελείως ή θα την δεχθείς τελείως. Βλέπετε οι άνθρωποι όμως ότι μας βολεύει. Και καταλήγει η Εκκλησία να είναι θρησκεία. Δηλαδή να φέρουμε το Θεό στα δικά μας μέτρα και σταθμά και να λέμε θα σου δώσω, θα μου δώσεις. Αυτό το πράγμα. Ή ήρθε ένα παιδί στην εξομολόγηση, ξέρετε, και είπαμε μερικά πράγματα και μετά του λέω να προσεύχεσαι καθόλου, έχεις κανένα κουποσκοινάκι? Ήμουν έτοιμος να του δώσω. Και μου λέει, σηκώνει τα μανίκια και μου δείχνει 5, 10 από το ένα χέρι, 5 από το άλλο. Λέω, Παναγία μου. Λέει, πάτερ, έχω καμάρι. Ωραία, λέω. Κάνεις κομποσκίνη καθόλου? Με λέει, τι να πλέκω το κομποσκίνη? Όχι, λέω, παιδί μου. Λέω, προσεύχεσαι καθόλου? Λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμη τον αμαρτωλό. Αλλά λέει, πάτε, τι προσευχή είναι? Δεν την ξέρω, λέει, να τη σημειώσω. Ούτε καν αυτό. Είχε την εντύπωση, α, από αυτό το κομποσκίνη το πήρα από το Άγιο Όρος, το άλλο από το εκείνο το προσκύνημα, το άλλο προσκύνημα, και ένιωθε ότι τα φορούσε και τι, δρούσαν μαγικά στη ζωή του. Μα δεν είναι το θέμα αυτό, να πάρω ένα αντικείμενο και παγανισμός είναι αυτό. Χωρίς να κοπιάζουμε δηλαδή. Ή αυτό δυστυχώς που το παρατηρώ, που φαγώνονται και ειδικά παλαιότεροι έτσι χριστιανοί και χριστιανές, που πάνε στον ιερέα και δεν του λένε, πάτερ, ξέρω εγώ, διάβασέ μου μια ευχή για ασθένεια ή για βασκανία, ξέρω εγώ, για το οτιδήποτε, υπέρ υγείας. Πάτερ, και σας το είχα πει. Είχε μια φορά στην αρχή που ήμουν ιερέας κιόλας μία και μου λέει, πάτε, αξεντηθείτε μετά τη Θεία Λειτουργία πάνω μου. Λέω, παρακαλώ, τι να αξεντηθώ? Δεν το είχα ξανακούσει. Να αξεντηθώ? Λέει, να βγάλετε, λέει, αυτά που φοράτε πάνω μου. Λέω, γιατί? Θα μου τα διπλώσετε εσείς, τι θα? Λέει, να έτσι, για να φύγει η γλωσσοφαγιά. Μπορεί να το έχουμε κάνει κι εμείς, ξέρω εγώ, εσείς. Βλέπετε, ο διάβολος, προσέξτε, τι κάνει. Θα σου πει πάνε στον ιερέα, αλλά να μην του ζητήσεις αυτό το οποίο είναι καθορισμένο από την Εκκλησία, που είναι η ευχή. Να σε διαβάσει με το πετραχύλι του. Όχι. Ζήτα του να ξεντηθεί. Ζήτα του όχι την ευχή, αλλά ζήτα του ζέο από την Αγία Πρόθεση. Να το βάλεις στον καφέ του άντρα σου, ξέρω εγώ, για να σε αγαπήσει πάλι. Βλέπετε, ο διάβολος, προσέξτε, δεν θα σου πει πάνε στη χαρτορίχτρα, στην καφετζού. Γιατί θα πεις εκεί, οπ, στοπ, δεν θα πάω. Θα σου πει πάνε στον ιερέα. Αλλά ζήτα του τι, κάτι το μαγικό. Βλέπετε πως ενεργεί ο διάβολος και μας πλανά. Και νομίζουμε, να, μέσα στην Εκκλησία το ζήτησα. Και πολλές φορές και παλαιότεροι ιερείς το κάναν αυτό. Άμα το χαλάς το χατήρι, κάντο, δώσου το. Εκεί πέρα γίνεται η ζημιά όμως. Και πας εσύ και λες όχι και βγαίνεις, ήρθαν οι νέοι και μας τα άλλαξαν, ξέρω εγώ, και οτιδήποτε. Με σκανδάλισε ο πάτερ. Δεν μου έδωσε ζέο από την Αγία Πρόθεση. Δεν με σταύρωσε με τη λόγχη να με τρυπήσει. Ναι, με τη λόγχη. Πάτερ, εγχειρίστηκα, βάλτε μου τη λόγχη στην πληγή. Κύριε, καλά, τη λόγχη που χρησιμοποιώ για να κόψω στην πρόθεση τον άρτο. Ναι, μαγικά. Πες μου να σου διαβάσω μια ευχή υπέρ υγείας. Ναι, βεβαίως. Αυτός είναι ο τρόπος της Εκκλησίας. Να λείψουμε με λαδάκι, ξέρω εγώ, από την ακίμητη καντήλα, την καντήλα του Αγίου Μινά, να σε χρήσω, έλα στην παράκληση. Ναι. Γιατί όμως να πούμε στη διαδικασία αυτήν της, όπως είπα, βλέπετε, παγανισμός μέσα στην Εκκλησία. Όχι έξω από την Εκκλησία. Εκεί είναι το επικίνδυνο. Εκεί. Και το άλλο που φτάνουμε στο σημείο ακριβώς να, επειδή είμαστε αναπαυμένοι σε αυτά που ξέρουμε και δεν έχουμε μετάνοια, δηλαδή διάθεση μαθητείας,
Αυτό είναι χαρακτηριστικό της μετάνοιας, ότι είμαι έτοιμος να μάθω το σωστό για να το πράξω. Εάν όμως έχω αμετανοησία, σημαίνει ότι εγώ τα ξέρω και είμαι μια χαρά. Λοιπόν, φτάνουν στο σημείο οι άνθρωποι να αντιλαμβάνονται με λάθος τρόπο και την Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι το πιο έτσι, τραγικό και θλιβερό. Δηλαδή να θέλω να κοινωνήσω. Γιατί έτσι, για να νιώσω καλύτερα. Για να νιώσω καλύτερα. Γιατί νομίζω θα με βοηθήσει αυτό, θα με τονώσει για να τα πάω καλά στη δουλειά μου. Ξέρω εγώ. Μα θα κοινωνήσεις. Όχι για να νιώσεις καλύτερα. Θα θέλεις να κοινωνήσει, ο άνθρωπος θέλει να κοινωνήσει. Κανονικά θα έπρεπε. Διότι είναι έτοιμος να ενωθεί με τον Χριστό. Είναι έτοιμος να πεθάνω δηλαδή. Ίσως ακούγεται βαρύ αυτό. Είμαι έτοιμος να ζήσω αιώνια. Γι' αυτό θέλω να κοινωνήσω. Εάν θέλω να κοινωνήσω για να μου πάνε καλά τα πράγματα, πάει. Ποιο είναι το νόημα της ίδιας κοινωνίας. Ξέρετε όμως, άμα το πω αυτό, φανταστείτε να βγαίνω από την ωραία πύλη και να λέω, ωραία, όσοι θα έρθετε να κοινωνήσετε, σημαίνει ότι είστε έτοιμοι, είστε αποφασισμένοι ότι θέλετε τι, να φύγετε από αυτή τη ζωή, να πάτε στη Βασιλεία του Θεού. Τίποτα. Βήματα πίσω. Έτσι δεν είναι. Ναι, βλέπετε αυτό, και εγώ το σκεφτόμουν και λέω πω όντως και στο δικό μου αυτή ακούγεται κάπως αυτό. Και όμως ξέρετε, αυτή είναι η αλήθεια. Εάν σκεφτείτε το λίγο. Βλέπετε ο ιερέας τι λέει. Η σάφεση αμαρτιών όταν μας δίνει τη Θεία Κοινωνία. Εις εφόδιον ζωής αιωνίου. Εφόδιο ζωής αιωνίου. Δεν σου λέει εφόδιο να περάσει καλά η εβδομάδα και έλεξα να κοινώνα. Εφόδιο ζωής αιωνίου. Λοιπόν, βλέπετε, μου δίνει την εντύπωση ότι πολλοί χριστιανοί δεν πιστεύουν στην Ανάσταση. Ψέλουμε Χριστός Ανέστη, λέμε τώρα Χριστός Ανέστη. Δεν πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε στην άλλη ζωή. Και αν κάποτε, ξέρετε, ακριβώς ενδιαφερθούν αυτοί οι άνθρωποι, και εμείς ίσως, για κάτι που προσφέρει η Εκκλησία, θα το κάνουν για να αποκατασταθούν επίγεια. Τίποτα παραπάνω. Δηλαδή να γίνω καλά, να βρω δουλειά, για τη γλωσσοφαγιά μια ευχή. Πάτε, αυτό συνέχεια το ακούω. Ναι, εντάξει, γλωσσοφαγιά στο σπίτι. Μα συζητάνε, πάτε και μαλώνουμε. Α, δηλαδή αυτό φταίει. Δεν φταίει εσείς που δεν μπορείτε να τα βρείτε με τον άντρα σου. Ταπεινώσου εσύ και ταπεινώθηκα, να ταπεινωθεί και ο άντρας και μια χαρά θα τα βρείτε. Δεν φταίνει οι άλλοι. Οι άλλοι όσο και να σε γλωσσοτρώνε, όπως λέμε, αν εσύ έχεις ταπείνωση και ο άντρας σου έχει ταπείνωση, όλα μια χαρά θα πάνε. Και εκεί βλέπετε, δεν φταίω εγώ, οι άλλοι φταίνε, διάβασέ μου μια ευχή για τη γλωσσοφαγιά. Ή βλέπετε, ποιος γονιός, ελάχιστοι, μπορούν να έρθουν και να μου πάτε προσευχή σου, ξέρω εγώ, για το παιδί μου να βρει τον δρόμο της μετανοίας. Πιο πολλοί θα πούν, πάτε προσευχή για το παιδί μου να περάσει στο πανεπιστήμιο, να μην χωρίσει, να κάνουν ένα παιδάκι. Καλά και ευλογημένα είναι και αυτά. Αλλά ποιοι από εμάς δηλαδή μπαίνουν στη διαδικασία να ζητήσουμε αυτό που προσφέρει η Εκκλησία πραγματικά, που είναι η Βασιλεία του Θεού δια της μετανοίας. Βλέπετε, μένουμε ακόμα και εμείς στα έτσι επιφανειακά, και ας μας ακούγεται έτσι σκληρό. Όλα αυτά γεννιούνται από την αμετανοησία μας, η οποία βλέπετε, όπως είπα πριν, μας αναπαύει μέσα στην αμάθειά μας ή στην ημιμάθεια που έχουμε και θεοποιούμε την ευλάβειά μας και τις θρησκόληπτες γνώσεις μας. Με αυτόν τον τρόπο όμως κάνουμε υπακοή, έτσι, όχι στην Εκκλησία, όχι στον τρόπο της Εκκλησίας, αλλά στον διάβολο πολλές φορές κάνουμε και στο εγώ μας. Ούτε τέλειοι είμαστε, έτσι, ούτε άγιοι είμαστε. Αυτό καλούμαστε βέβαια να γίνουμε. Χρειάζεται όμως η ελεύθερη διάθεσή μας να γίνουμε του Χριστού. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, ξέρετε. Εμείς
τα κάνουμε δύσκολα και επίπονα και τα θεωρούμε και πολλές φορές ακατόρθωτα. Ο εγωισμός μας κάνει να βλέπουμε έτσι μίζερα τη ζωή και να βασανιζόμαστε και να βασανίζουμε και άλλους. Όταν δεν έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, ό,τι σου έρθει στη ζωή το δέχεσαι ειρηνικά. Δεν αγωνιάς, διότι έχεις τον Χριστό. Εμπιστεύεσαι τη Θεία του πρόνοια. Έτσι γι' αυτό λέει ένας πάτερ, λέει, ας είμαστε, αδελφοί μου, λέει, ηρωικές ψυχές, χωρίς κακομοιριά και κλαψουρίσματα. Μη λέμε, έπεσα, συμφορά μου, πάει, αυτό ήταν για μένα. Πολλές φορές τα χάνουμε οι άνθρωποι με την πτώση μας. Έτσι λέει ο Αββάς Μάρκος, λέει, αμαρτία θανάσιμη ποια είναι? Εκείνη για την οποία ο άνθρωπος μένει αμετανόητος. Αυτή είναι η θανάσιμη αμαρτία. Κανείς συνετός άνθρωπος δεν μπορεί να αρνηθεί αυτό που λέει η Γραφή. Πάντες γάρ ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Που διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Άλλος λίγο, δηλαδή άλλος πολύ, αμαρτάνουμε σε καθημερινή βάση και βάζουμε την ψυχή μας έτσι σε μεγάλη θλίψη, ταραχή, λόγω της αμαρτίας. Ξέρετε, η ταραχή που νιώθουμε στη ζωή μας δεν είναι επειδή μας την προκάλεσε κάποιος άλλος, αλλά επειδή εμείς δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι ο άλλος με απαξίωσε, με έβρισε. Δεν είναι το θέμα δηλαδή του άλλου. Το θέμα είναι εγώ πώς τοποθετούμε σε αυτό το γεγονός που ήρθε στη ζωή μου. Αν τοποθετούμε ταπεινά, εν μετανία, χωρίς να θεωρώ τον εαυτό μου ότι ο άλλος μου χρωστάει, γενικά η ζωή με χρωστάει ή ο Θεός με χρωστάει, τότε μπορώ να το αποδεχθώ το κάθετι. Και τότε είμαι πάντα ειρηνικός. Όχι γιατί δεν με κόβει, αλλά γιατί έχω πιάσει το νόημα της ζωής. Και γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες λένε ότι τελικά μόνοι μας βασανιζόμαστε, δεν μας βασανίζουν άλλοι. Δείτε τους μάρτυρες. Τους βασάνισαν και στην κυριολεξία και αυτοί νιώθαν αναψυχή. Περνούσαν μια χαρά. Γιατί? Δεν θεωρούσαν ότι αυτό που τους γίνεται, κακός τους γίνεται. Αλλά καλός τους γίνεται για να ενωθούμε τον Χριστό. Εμείς, μη τυχόν και κάποιος, όχι μας βασανίσει, μας αφισβητήσει, ούτε καν να μας βρίσει. Μας αφισβητήσει, μας κάνει, ας πούμε, μία παρατήρηση. Εκτός δηλαδή το ότι η αμαρτία οδηγεί με τα θάνατον, έτσι, την ψυχή μας στην απώλεια, ακόμα και εδώ την ταλαιπωρεί, διότι μας στερεί της χάριτος του Θεού. Και όταν λείπει η χάρις του Θεού, που χαρίζει έτσι την ψυχή την αληθινή χαρά και ειρήνη, τότε η ψυχή περιδιαβαίνει στους δρόμους του άγχους, του στρες, της σύγχυσης, της απελπισίας, με τις φοβίες. Με άλλα λόγια, προγευόμαστε μία κόλαση. Η μετάνοια, σαν ένα έτσι από τα μέγιστα δώρα του Θεού, είναι, όπως λέει ένας γέροντας, η μεγαλειώδης έκφραση της άπειρης ασπλαχνίας του στους ανθρώπους και το αντίδοτο του ψυχικού πόνου από την αμαρτία. Έχει τόση δύναμη η μετάνοια που μπορεί να βγάλει τον αμαρτωλό άνθρωπο από την πιο βαθιά κόλαση και να τον οδηγήσει στο πιο υψηλό επίπεδο σωτηρίας, την αγιότητα. Γι' αυτό είπαμε ότι η αγιότητα δεν είναι η απόλυτη καθαρότητα και τελειότητα, αλλά ποιος είναι ο Άγιος? Ο μετανοών. Ο μετανοών είναι ο Άγιος. Γιατί βλέπετε, άμα πιάσουμε τους βίους των Αγίων, μπορεί κάποιοι όντως να ζήσουν μια καθαρή ζωή, αλλά σίγουρα αμάρτησαν. Άλλοι μπορεί μια ολόκληρη ζωή να ήταν άσωτοι και σε, τι να πω, μερικά λεπτά πριν το θάνατό τους να μετανόησαν. Ο ληστής, δίπλα στο Σταυρό του Κυρίου, και σώθηκε και μπήκε πρώτος στη Βασιλεία των Ουρανών. Να ποιος είναι ο Άγιος λοιπόν? Όχι ο τέλειος, αλλά αυτός που αποδέχεται την ατέλειά του
και την ομολογεί και έχει πνεύμα μαθητείας, όπως είπαμε, να μάθει και να θεραπευτεί.